καθεστώς του Βολόντιμιρ Ζελένσκι δεν έχει καμία βούληση για ειρήνη και λειτουργεί με βάση την πολεμική ρητορική, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ΤΑΣ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Υπάρχει έλλειψη οποιασδήποτε βούλησης για ειρήνη από την πλευρά του καθεστώτος Ζελένσκι. Οι εκπρόσωποι του σκέφτονται με όρους πολέμου, καταφεύγοντας σε μάλλον επιθετική ρητορική. Οποιαδήποτε διακοπή της μάχης αποκλείεται από την πλευρά τους. Η απαγόρευση της 30 Σεπτεμβρίου για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τη ρωσική ηγεσία που εισήγαγε ο Ζελένσκι παραμένει σε ισχύ. «Βγάλτε τα συμπεράσματά σας», δήλωσε ο Ρώσος διπλωμάτης. «Όσο περισσότερο το Κίεβο αναβάλει τις διαπραγματεύσεις, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί συμφωνία. Το πρώτο βήμα στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα είναι η άρση της απαγόρευσης του Ζελένσκι για διάλογο με τη Μόσχα», συμπλήρωσε ο Λαυρόφ. Από τη δική του πλευρά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει ποτέ απορρίψει καμία ειρηνευτική συνομιλία με την Ουκρανία.